Είναι γνωστό ότι τα νησιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο ειδικά, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Σάμος, η Κος, η Λέρος, έχουν πληγεί εδώ και αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, τα 6-7 χρόνια, έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολλούς τομείς, αλλά βέβαια και στον τουρισμό. Το μεγάλο πλήγμα το έχουν δεχτεί σε θέματα τουρισμού. Σε κάθε επίσκεψη λοιπόν που γίνεται στο κέντρο, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αυτό το οποίο ζητάμε οι δήμαρχοι του Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο, είναι όλα αυτά τα προβλήματα να διορθωθούν ή δυνατόν και αναδρομικά. Έτσι λοιπόν, στην τελευταία μας επίσκεψη στο Μαξίμου, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, ο Κίτελης, ο Στάντζος της Σάμου και εγώ, μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, θέσαμε επιτακτικά και αιτήματά μας, θέσαμε επιτακτικά το ζήτημα της τουριστικής προβολής στα νησιά μας. Και το θέσαμε σε ότα ακούοντων, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το θέσαμε στον κύριο Γεραπετρίτη και βέβαια το αποτέλεσμα και η υπόσχεση την οποία πήραμε την ημέρα εκείνη, μαζί με όλα τα άλλα αιτήματα τα οποία θέσαμε και είχε γίνει μια πολύ δυνατή και σημαντική συζήτηση και πολλά από αυτά είναι σε δρομολογημένα, είναι σε μια εξέλιξη πάρα πολύ καλή από τα αιτήματα τα οποία βάλαμε στο τραπέζι. Το θέμα λοιπόν της τουριστικής προβολής είχε απήχηση και αυτή την ώρα το ποσό το οποίο τελικά αποφάσισε η κυβέρνηση να διατεθεί για την τουριστική προβολή των νησιών μας είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό για να μπουν τα νησιά μας και να είναι προκειμένου να μιλήσουμε για τη Χίο, αλλά εμάς μας νοιάζει για τα νησιά του Αιγαίου. Γιατί όταν πονάει ο διπλανός, πονάμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ λοιπόν δυνατό το ζήτημα το οποίο είναι σε εξέλιξη, γιατί με 2 εκατομμύρια ευρώ είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να μπουν τα νησιά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διότι έχουν γίνει βήματα στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν ικανά για να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες και να προβληθούν οι ομορφιές των νησιών του Αιγαίου στα πέρατα του κόσμου. Είναι λοιπόν μια πολύ δυνατή ευκαιρία και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε κατάλληλα, σε συνεργασία βεβαίως και με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και με όλους τους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, για να μπορέσουμε τελικά αυτά τα χρήματα να πιάσουν τόπο και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δράτωμε λοιπόν της ευκαιρίας να πω για μια ακόμη φορά ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Είναι το μότο μου αυτό και θα το λέω συνεχώς. Τα πάντα κερδίζονται. Κερδίζονται με συντονισμό, με δουλειά, με αγώνα, με προσπάθεια, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εμείς βέβαια είμαστε αποφασισμένοι να τα αλλάξουμε όλα. Και αυτό γίνεται καθημερινά για όσους βλέπουν. Αλλά και για όσους κάνουν πως δεν βλέπουν, είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα και εκείνοι θα καταλάβουν, αυτοί οι λίγοι οι οποίοι με εμψημυρούν, ότι τελικά η Χίος βρίσκεται σε μια καινούρια τροχιά ανάπτυξης, προόδου και βέβαια είμαι σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα και το ξαναλέω και πάλι ότι τίποτα δεν έρχεται από μόνο του. Εμείς αγωνιζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος.